για την ψήφο που έδωσε χθες στο άρθρο 2 και ήταν μια ψήφος θαραλέα παρών. Τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, και εκφράζει ελεύθερη βούληση. Αλλά δεν το εκμεταλλεύομαι, δεν το εκμεταλλεύομαι καθόλου. Μιλάω ειλικρινέστατα, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή μια καλή κουβέντα είπα. Το εκμεταλλεύονται, δεν τους τιμά. Όχι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια αυτό, γιατί έτσι είναι. Και πάντοτε σε κρίσιμες στιγμές δοκιμάζεται η δυνατότητα του καθένα να εκφράζεται κατά συνείδηση. Και είναι δύσκολο αυτό. Και δεν το λέω παραταξιακά, είναι δύσκολο γενικώς. Λοιπόν, αλλά θα προσθέσω και κάτι άλλο. Για να συνεννοούμεθα. Είναι εθνική σημασίας και δεν θα παίρναμε τη δόση όμως, αν δεν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο. Αν όλοι ακολουθούσαν την στάση την οποία τήρησαν θαραλέα ορισμένοι βουλευτές και δεν ψηφίζαμε θετικά, ψηφίζαμε παρόν ή και κατά, όπως έκανε ο κύριος Παπανδρέου και παρόν ο κύριος Κακλαμάνης, τότε τη δόση θα την παίρναμε? Θα την παίρναμε τη δόση αν όλοι ψηφίζανε παρόν ή κατά? Λοιπόν, γιατί λοιπόν ο εκβιασμός αυτός δεν ισχύει, και καλώς δεν ισχύει, για την ελεύθερη ψήφο των βουλευτών και ισχύει για την πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόταση δυσπιστίας, την οποία μας είπατε ότι αν αυτή η πρόταση δυσπιστίας πέρναγε και κάναμε τριήμερη συζήτηση, είμαστε περίπου εθνικοί προδότες, διότι θα χάναμε τη δόση. Και κοροϊδεύετε, κύριοι. Και εδώ υπάρχει και μια ευθύνη του Προεδρείου. Κοροϊδεύεται απολύτως τον ελληνικό λαό, διότι δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των όσων γράφονται και να τελειώσει ο λόγος και οι συνέπειές του, η εκφορά του λόγου. Και διαβάζουμε την άλλη μέρα ότι το ΕΚΟΦΗΝ θα αποφασίσει για τη δόση στις 17 Απριλίου. 17 Απριλίου, κύριοι. 17 Απριλίου. Ποιον κοροϊδεύετε? Γιατί αυτή η πρεμούρα? Ξέρετε τι θέλετε να κάνετε? Είναι απλό. Ξέρει ο κύριος Υπουργός τι λέω και ξέρει και τις ημερομηνίες. Λοιπόν, είναι απλό γιατί το κάνατε, κύριε Αθανασίου. Είναι απλό τι κάνατε. Θέλατε άρον-άρον να τελειώσετε, εξευτελίζοντας τη Βουλή, όπως είπαμε, γιατί την εξευτελίσατε τη Βουλή, τη διασύρατε. Μην νομίζετε ότι η Βουλή είναι κάτι το στεγανό. Εδώ είμαστε μεταξύ μας, μια μεγάλη παρέα. Υπάρχει ένας λαός από πίσω που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Υπάρχουν επαγγελματικές κατηγορίες. Υπάρχουν οι συνταξιούχοι που βλέπουν να κατακρεουργείται η σύνταξή τους. Υπάρχουν οι μισθωτοί που το νομοσχέδιό σας σφαγιάζει τους μισθούς. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα που τους βάζετε λουκέτο. Υπάρχουν οι τράπεζες που έχει δώσει λεφτά το δημόσιο και βλέπει ο φορολογούμενος που πληρώνει αφιδώς για να στηρίξει τις ιδιωτικές τράπεζες, τους ιδιώτες να συνεχίζουν να κάνουν κερδοσκοπία μέσω των τραπεζών, και βλέπουν από το νομοσχέδιο αυτό να τους χαρίζεται ξανά τα λεφτά του δημοσίου. Αυτά όλα τα βλέπει ένας ολόκληρος λαός. Γι' αυτό δεν ψήφισε, ίσως δεν ψηφίσανε και από την παράταξη ας κάποιοι, δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπω ότι νομίζετε ότι είμαστε εδώ πέρα και δεν παρακολουθεί ο κόσμος. Δεν βλέπει ότι άρον-άρον πάτε να κατεδαφίσετε όλα αυτά με τη λογική του κατεπήγοντος και δεν καλείτε τους φορείς, δεν ανοίγετε κανένα διάλογο, δεν ακούτε καμία άποψη από κανέναν. Δεν τα βλέπει αυτά. Ποιος διασύρει λοιπόν το κοινοβούλιο? Ποιος το εξευτελίζει?
Ποιος είναι αυτός ο οποίος υπονομεύει τις λειτουργίες του Κοινοβουλίου? Ποιοι είναι αυτοί που δεν σέβονται τον κανονισμό και το Σύνταγμα? Εμείς που υποβάλαμε πρόταση δυσπιστίας σε αυτούς που κάναν αυτά τα νουσιουργήματα ή εσείς που τα στηρίζετε? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και στο οποίο δεν απαντάτε. Παίζετε άχαρο ρόλο, κύριε Αθανασίου, αλλά τον άχαρο ρόλο εδώ δεν τον παίξατε και με κάποια χάρη έστω. Τον κάνατε πιο άχαρο με αυτά που είπατε. Διότι εδώ μας κάνατε δικανικές ακροβασίες. Δικανικές ακροβασίες κάνατε. Μη χαμογελάτε συγκαταβατικά. Εδώ ο κύριος Σταμάτης, στη θέση αυτή καθόταν. Σηκώθηκε ο άνθρωπος δύο φορές. Αυθόρμητα, εγώ φαντάζομαι, και είπε το αυτονόητο. Μόλις ακούει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει μομφή στον Υπουργό Οικονομικών, αυτό που έπαιξε κεντρικό ρόλο στο νομοσχέδιο, Τέρας, λέει βεβαίως κάνουμε δεκτή την πρόταση. Και το επανέλαβε για δεύτερη φορά, θεωρώντας ότι εμείς δεν το είχαμε καταλάβει. Λοιπόν, δεν απήντησε τίποτα. Δεν μπορεί να απαντήσει. Γιατί γραμμένα αυτά. Είναι εικόνες. Τον βλέπαν όλοι. Λοιπόν, βεβαίως μετά λειτουργήσε το μαγειρίο. Παρακαλώ πάρα πολύ, ηρεμήστε. Λειτουργήσε μετά το μαγειρίο. Το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο ένθεν, θα έλεγα, και ένθεν. Γιατί υπάρχουν και άλλα παρασκήνια, πολλαπλά παρασκήνια που λειτουργούν σε αυτή τη Βουλή. Λοιπόν, και εδώ το παρασκήνιο είναι γεμάτο κάθε φορά. Δεν ξέρω πώς έρχονται εχθές. Αν βλέπατε πίσω από αυτά τα υπουργικά έδρονα, ήταν περίπου 100 άτομα. Είχε και ορθίους τα πίσω έδρονα. Είχαν ορθίους πίσω. Δεν ξέρω πώς μπαίνουν εδώ πέρα. Είναι τιμητικό, είναι εξαιρετικό, είναι προσκλητικό. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω όμως πολλούς να κινούνται. Και βλέπω πολλούς που έχουν ένα ειδικό ρόλο και ειδικό γραφείο μέσα, να έχουν μέσα δίπλα στον Πρωθυπουργό, να έρχονται και να φεύγουν εδώ πέρα. Για πρώτη φορά το έχω δει εδώ στη Βουλή, να μοιράζουν χαρτάκια, να παίρνουν χαρτάκια, να δίνουν συστάσεις κτλ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν είναι λειτουργία αυτή Βουλής. Δεν είναι λειτουργία κυβέρνησης. Βεβαίως είχαμε δει και το θέαμα μιας κυβέρνησης να λέει ο κύριος Σταμάτης έτσι, να λέει διαφορετικά, να έρχεται ο αντιπρόεδρος για να παίξει το διακριτό ρόλο του, υποτίθεται το Πασόκ, να διορθώνει τον κύριο Σταμάτη. Την άλλη φορά είχαμε δει, τι είχαμε δει, θυμάστε, τον κύριο Γρηγοράκο να αποσύρει την τροπολογία. Εσείς κύριε Μιχαλάκη να ερχόσετε, ισχύει η τροπολογία. Δύο-τρεις φορές έγινε αυτό. Λοιπόν, δύο-τρεις φορές έγινε αυτό. Κοιτάξτε, μιλάω με γεγονότα. Μιλάω με καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε όλοι. Βεβαίως, αν θέλουμε, τις κρύβουμε κάτω από το χαλί και για να κάνουμε εδώ πέρα ευγένειες, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία ουσία. Η Βουλή δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει έτσι. Η Βουλή, αφήστε να την κλείσετε. Εσείς έτσι όπως πάτε, σε λίγο θα την έχετε ανοιχτή, αλλά θα την έχετε τόσο απαξιώσει που δεν θα έχει κανένα κύρος. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να μην σχολιάζουμε τον ομιλητή. Δεν θα έχει κανένα κύρος στον ελληνικό λαό. Η Βουλή δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, κύριοι. Και δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι και με ευθύνη της κυβέρνησης και με ευθύνη του Προεδρείου. Επανειλημμένα έχουμε καλέσει το Προεδρείο και ειδικότερα τον Πρόεδρο να αναλάβει πρωτοβουλίες, να παίξει το ρόλο του με την αυτονομία που διαθέτει. Γιατί ο Πρόεδρος της Βουλής διαθέτει αυτονομία. Ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να κινείται με βάση τον κανονισμό και να επιβάλλει τον κανονισμό, βεβαίως με λογική και με σύνεση, σε όλες τις κατευθύνσεις. Να διασφαλίζει ότι αυτή η Βουλή λειτουργεί δημοκρατικά και μπορούν οι βουλευτές να ασκήσουν το ρόλο τους. Να ασκήσει το ρόλο της όχι μόνο η κυβέρνηση ως εκτελεστική εξουσία και να θεωρεί ότι εδώ έχει ένα διεκπαιρετικό όργανο που θα
που θα απλώς ένα όχημα που θα φέρνει τα νομοσχέδια και θα τα περνάει έτσι, άντε, περίπου διαβοής, αλλά να παίζει το ρόλο της και αντιπολίτευσης. Και δεν μου λέτε τι ρόλος είναι αυτός. Τι ρόλος είναι αυτός. Φέρνετε τροπολογίες, νομοσχέδια ολόκληρα, Παρασκευή και τα εισάγετε την Τρίτη για συζήτηση. Φέρνετε τροπολογίες άσχετες με τα νομοσχέδια. Άσχετες εντελώς, παραβιάζοντας το Σύνταγμα κατάφορα. Τη ρητή αναφορά του Συντάγματος. Φέρνετε υπουργικές τροπολογίες εκπρόθεσμες. Έχετε διαμορφώσει μια καινούργια φάμπρικα για την οποία στο παρελθόν προς τιμή του, πάλι επαναλαμβάνω, ο κύριος Κακλαμάνης είχε αντιδράσει. Έχετε συνδιαμορφώσει μια καινούργια φάμπρικα. Δίνουμε στους βουλευτές, κάνουν μια τροπολογία βουλευτική. Η βουλευτική τροπολογία αυτή συνήθως είναι και εκπρόθεσμη. Την αφήνουμε στα αζήτητα και βγαίνει ο κύριος υπουργός, φιλέσπλαχνος και φιλοβουλευτικός, στο τέλος της συνεδρίασης και λέει κάνω δεκτή την τροπολογία. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται, η φαρπαγή νομοθετικών ρυθμίσεων. Η φαρπαγή. Άλλο είναι το νόημα της βουλευτικής τροπολογίας. Και άλλο είναι να αρχίσει την τελευταία στιγμή με κατευθυνόμενη προσπάθεια να την ψηφίζετε. Αυτά όλα τα εκτρώματα γίνονται. Θα συνεχίσει να τα κάνουμε. Θα συνεχίσει να λειτουργεί έτσι η Βουλή. Θα συνεχίσει το Προεδρείο να τα ανέχεται αυτά. Που όταν παραβιάζουν τον κανονισμό, όταν παραβιάζουν το Σύνταγμα ρητά, θα συνεχίσουν όλοι μας εδώ και εσείς ως συμπολίτευση να τα αποδεχόμεθα και να μην μιλάμε και να λέμε όλα με λιγάλα τη στιγμή που όλα βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο με τη λειτουργία της Βουλής. Θα το συνεχίσουμε. Εδώ έχει γίνει το επίγον και το κατεπίγον κανόνας, όχι εξαίρεση, κανόνας. Και μάλιστα για νομοσχέδια τα οποία δεν είναι απλώς νομοσχέδια ενός υπουργού με μία αρχή, μέση και τέλος, με πολυνομοσχέδια που δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Και στα οποία μάλιστα μπαίνουν τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, σαν και αυτή που κατέθεσε ο κύριος υπουργός, που δέχθηκε μάλλον με υπογραφές βουλευτών ο υπουργός οικονομικών, και κλείνουμε και δύο νοσοκομεία στο τέλος της συζήτησης. Και ευτυχώς μετά από αντίδραση της αντιπολίτευσης δεν απαντάει ο κύριος υπουργός στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης, σύσσωμης από ό,τι είδα και λόγω της αντίδρασής της, πάρθηκε πίσω. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε τον κύριο Μιλητή. Βεβαίως, γιατί αντιδρώντας η αντιπολίτευση. Μέχρι τώρα πηγαίναμε μια χαρά. Υπάρχει λόγος τώρα να ξεκινήσουμε σε αυτό το σημείο της αντεκλήσης. Σας παρακαλώ. Κύριε Λαφαζάνη, συνεχίστε και μην ενδίδετε. Σας αρέσει και σας από την αρχή, το είδα. Αντιδρώντας η αντιπολίτευση βεβαίως διαμορφώνει και καταστάσεις στο χώρο της συμπολίτευσης και σας αναγκάζει να κάνετε θετικές υποχωρήσεις. Και αντί να πείτε καλώς αντιδράσατε και καλώς κι εγώ υπέκυψα στις αντιδράσεις σας διότι αυτό ήταν το σωστό, ερχόσαστε τώρα να κάνετε ειρωνικά σχόλια από κάτω. Δεν είναι καλό, αλλά κάντε το. Αν νομίζετε ότι αυτό σας βοηθάει, κάντε το. Αυτή την ώρα λοιπόν εμείς κάναμε πρόταση δυσπιστίας στον Πρόεδρο. Η πρόταση δυσπιστίας είναι πρώτα απ' όλα πρόταση για να υπερασπίσουμε τη Βουλή, τις λειτουργίες της, τον κανονισμό και το Σύνταγμα. Είναι μια πρόταση πρόκληση για να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει αυτή η Βουλή και αυτή η αίθουσα. Μπορούμε να τα κάνουμε διαφορετικά. Μπορούμε, όλοι ξέρουμε, να κάνουμε το σωστό. Όλοι ξέρουμε αυτό το οποίο γίνεται λάθος. Όλοι ξέρουμε και μέσα μας πιστεύω οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν δέχονται αυτό το οποίο γίνεται και στις κατηδίες συζητήσεις το εκφράζουν. Πρέπει να το εκφράσουμε εδώ ομόφωνα όλοι. Για τη λειτουργία της Βουλής
δεν είναι λειτουργία των βουλευτών αυτής της παρούσας εθνικής αντιπροσωπείας. Η λειτουργία της Βουλής είναι η λειτουργία της δημοκρατίας της ίδιας. Και η δημοκρατία πρέπει να μείνει και να γίνει πιο βαθιά και ουσιαστική και όταν εμείς δεν είμαστε σε αυτή την αίθουσα. Και εδώ το παράδειγμα που πρέπει να αφήσουμε και την παρακαταθήκη είναι ότι σε δύσκολες στιγμές κρίσης η Βουλή λειτουργήσε, στάθηκε όρθια. Είχε βουλευτές μέσα που υπεράσπισαν τον ρόλο. Κύριε παρακαλώ, ήδη και το Προεδρείο, λοιπόν, το Προεδρείο λοιπόν, αντί να θεωρεί εκβιαστική αυτή την πρόταση, ότι έγινε για να εκβιαστεί η θέληση και η βούλησή του, πρέπει αυτή την πρόταση δυσπιστίας να τη δει ως ευκαιρία και ως δυνατότητα για να προχωρήσει διαφορετικά. Ναι. Το Προεδρείο μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα για μια Βουλή που θα λειτουργεί πολύ πιο δημοκρατικά και ουσιαστικά. Εμείς αυτό θα το υπερασπιστούμε και θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Διότι αυτό επιτάσσει η ανάγκη να βγούμε από την κρίση. Και πρέπει να βγούμε από την κρίση με τη δημοκρατία όρθια, με τη Βουλή ζωντανή και λειτουργούσα και με ένα πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στο κοινό περιδικαίου αίσθημα του ελληνικού λαού. Αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.